Ξάιον. Κινούμε την ψηφιακή οικονομία. Τράπεζα Κύπρου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 10 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ κοντά μας στην Offside των ΕΑΡ. Μέρα χαλαρώσεων, η σημερινή νέων χαλαρώσεων. Σε ισχύ νέα μέτρα, θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Και σε μερικές ώρες θα έχουμε και τον νέο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Να κάνουμε αρχή όμως σήμερα με τον φιλοξενούμενό μας. Πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Πέτρο Πασαρδί. Είναι ο πρίτανης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλώς ορίσατε. Χαρά μας σας έχουμε εδώ κοντά μας στην Offside των ΕΑΡ. Καλημέρα σας. Η χαρά είναι δική μου. Κύριε Πασαρδί, αλήθεια είναι ότι στην πανδημία άλλαξαν τα πάντα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αφού όλοι αναγκαστικά έτρεξαν να προσαρμοστούν στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Όλοι, εκτός από εσάς, από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ως γνωστόν ουσιαστικά είναι ένα ψηφιακό πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Ναι, έχετε δίκιο. Έχει αλλάξει το πεδίο για όλους, εκτός από εμάς. Για εμάς, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο, θα έλεγα ότι είναι business as usual. Mm-hmm. Συνεπώς, έχουν αλλάξει τα πάντα, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο ή στην Κύπρο, αλλά δυστυχώς και διεθνώς. Και η υγειονομική κρίση που έχουμε αυτή την περίοδο έχει επιπτώσεις και στο οικονομικό, και στον πολιτιστικό, αλλά και στο κοινωνικό γίγνεσθε. Και σε αυτήν την νέα κανονικότητα, που ελπίζω να μην είναι η νέα κανονικότητα που θα παραμείνει, όντως η καθολική εξαποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας είναι το must, είναι τουλάχιστον επί του παρόντος το βασικό γεγονός. Εμείς, όπως σωστά είπατε, εδώ και μια 15ετία περίπου που λειτουργεί το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήμασταν έτοιμοι, παραμένουμε έτοιμοι, δεν έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό. Το μόνο που χρησιμοποιούμε και συνέχεια αναβαθμίζουμε είναι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, την οποία ενισχύουμε συνέχεια για να γίνει και πιο διαδραστική. Το υλικό που χρησιμοποιούμε γίνεται όλο ένα και περισσότερο πιο πολυμεσικό και οι τεχνολογίες μας συνεχώς αναβαθμίζονται. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, απλώς κάνουμε την αναβάθμιση που χρειάζεται να κάνουμε, τόσο παιδαγωγικά αλλά και τεχνολογικά. Κατά τα άλλα, όμως, είμαστε business as usual. Θα έλεγα ένα τελευταίο σχόλιο σε αυτό το ερώτημα σας, κυρία Αλέξη, είναι ότι το μόνο πράγμα που έχουμε να αλλάξει αυτή την δύσκολη περίοδο είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι τελικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου. Ενώ γινόντουσαν με φυσική παρουσία, έχουν γίνει πλέον και οι εξετάσεις μας εξ αποστάσεως και βεβαίως έχουμε τους τρόπους να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και προστασία ως προς τα προσωπικά δεδομένα αυτών που εξετάζονται εξ αποστάσεως. Αυτό είναι κάτι που θα μείνει ή είναι ένα προσωρινό μέτρο με τις εξετάσεις? Καλό το ερώτημα σας. Όντως δεν είμαστε σίγουροι, γιατί υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι αξιολογούν το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και που μάλλον πρέπει να συζητήσουμε και μαζί τους και εξηγούμε. Αν είναι όσον αφορά εμάς, θεωρώ ότι θα ήταν καλό να προχωρήσουμε πλήρως εξ αποστάσεως να γίνονται και οι εξετάσεις μας. Υπάρχουν οι τρόποι πλέον της τεχνολογίας να διασφαλίσεις και την ταυτοποίηση των φοιτητών, αλλά και να είναι αψεγάδιαστος ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν εξετάσεις όπου και αν βρίσκονται οι φοιτητές μας. Όχι μόνο στην Ελλάδα και Κύπρο, όπου είναι οι δύο βασικές χώρες από τις οποίες έχουμε φοιτητές, αλλά και από τις υπόλοιπες 40 με 50 χώρες από τις οποίες έχουμε φοιτητές. Επίσης, πειραματικά χρησιμοποιούμε ένα εξαιρετικό λογισμικό, το Proctorio, το οποίο έχουμε βάλει δοκιμαστικά και βλέπουμε τα αποτελέσματα, αξιολογούμε συνέχεια και θα συνεχίσουμε να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Όμως εξαρτάται, παραλαμβάνω, για την αναγνώριση των πτυχίων μας, στην Ελλάδα τουλάχιστον, λαμβάνει μέρος βέβαια ο ΔΟΑΤΑΠ. Υπ' αυτή την έννοια θα έχουμε μια διαβούλευση εντός της ερχόμενης εβδομάδος. Εάν ο ΔΟΑΤΑΠ κατά κάποιον τρόπο αποδέχεται τις εξετάσεις εξ αποστάσεως, ακόμα και σε περιόδους που δεν θα είναι εξ ανάγκης λόγω της πανδημίας, όπως βιώνουμε τώρα. Μάλιστα. Οπότε να το εξετάζουμε.
Ποια είναι τώρα τα ωφέλη για να επιλέξει κάποιος την ευελιξία που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση? Το πιο βασικό και το πιο ουσιαστικό που ίσως θα έχουν δει όλοι τώρα που κάνουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στη δημοτική και στη μέση και στην ανώτατη εκπαίδευση της Κύπρου αλλά και σε όλον τον κόσμο και ακόμα και με την τηλεργασία, είναι η πολύτιμη ευκαιρία να σπουδάζει κάποιος από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο που μπορεί να διαθέσει ανάλογα με τις δικές του υποχρεώσεις οικογενειακές και κοινωνικές. Οπότε με αυτή την έννοια δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που υπάρχουν στα συμβατικά πανεπιστήμια. Άρα αυτό θα έλεγα είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα. Οπότε η σπουδαιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει φανεί πέραν πάσης αμφιβολίας. Και μάλιστα με βάση τα σχόλια και τις αξιολογήσεις που κάνουν οι φοιτητές μας κάθε τέλος του εξαμήνου, φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά ευχαριστημένοι και από τους καθηγητές τους, αλλά και από τη σύγχρονη και την ασύγχρονη επικοινωνία που έχουν με το Πανεπιστήμιο και τους καθηγητές. Συνεπώς, νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Αυτή είναι η πείρα μας, εν πάση περιπτώσει. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο προσφέρει έτσι μια μεγάλη ποικιλία κλάδων σπουδών σε προπτυχιακό αλλά και μεταπτυχιακό και στο διδακτορικό φυσικά επίπεδο. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο την εικόνα ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι κλάδοι? Να δώσω την εικόνα. Πρωτού δώσω την εικόνα να πω ότι από το 2006 που ξεκινήσαμε, ενώ το Πανεπιστήμιο ξεκινήσε τη λειτουργία του από το 2002 με τον ιδρυτικό του νόμο, άρα του χρόνου κλείνουμε 20 ετία. Και έχουμε και ένα μικρό παράπονο από την πολιτεία που αν μας δοθεί ευκαιρία θα το αναφέρω σε λίγο. Έχουμε ήδη από το 2006 που πήραμε τους πρώτους φοιτητές μας 7.300 περίπου αποφύτους. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό νούμερο. Αυτοί οι φοιτητές είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας και τώρα το Πανεπιστήμιο έχει περίπου γύρω στους 3.300 φοιτητές για το έτος αυτό που διανύουμε. Λειτουργούμε σε τρεις σχολές, η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Προσφέρουμε 4 προπτυχιακά προγράμματα και 21 μεταπτυχιακά, εκ των οποίων τα 3 είναι στην αγγλική γλώσσα, μάλιστα, που τα προσφέρουμε. Θα έλεγα τώρα ότι διαχρονικά οι πιο σημαντικοί τομείς στους οποίους επιλέγουν οι φοιτητές μας είναι όσον αφορά τα προπτυχιακά προγράμματα, είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, θα λέγανε το παρήθυμο 1, τα οικονομικά και οι σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό. Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουμε, κυρίως θα έλεγα ότι τα πιο δημοφιλή προγράμματα είναι τα Masters in Business Administration, η διοίκηση επιχειρήσεων. Οι επιστήμες της αγωγής είναι εξαιρετικά δημοφιλείς, οι θεατρικές σπουδές. Η διοίκηση μονάδων υγείας είναι επίσης και παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές πρόγραμμα. Και από τα αγγλικά θα έλεγα το Cognitive Systems, το οποίο ελκύει φοιτητές από πολλές και διαφορετικές χώρες του κόσμου. Επίσης, έχετε και στη συνέχεια θα σας δώσω την ευκαιρία να πείτε και το παράπονο που θέλετε να δείτε. Έχετε αρκετούς φοιτητές και από την Ελλάδα. Ναι, θα έλεγα ότι περίπου τα νούμερα, διότι κάθε χρόνο διαφοροποιούνται κατάτι, περίπου είναι το 47-48% των φοιτητών μας είναι από Ελλάδα, θα έλεγα το 46% είναι από την Κύπρο και το ενδιάμεσο αυτό που μένει είναι από, πιστέψτε το, γύρω από 50 διαφορετικές χώρες. Μάλιστα. Και τις εξετάσεις τις δίνουν τώρα αντέρχονταν εδώ γιατί με φυσική παρουσία. Φέτος έγινε εξ αποστάσεως. Όχι, να αναφέρω εδώ ίσως μια διαφοροποίηση που μου διαφύγε. Για τους Κύπριους φοιτητές, μάλλον για αυτούς που ζουν στην Κύπρο, οι εξετάσεις να γίνονται σε εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο. Για αυτούς όμως, τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών μας που είναι στην Ελλάδα, οι εξετάσεις γίνονταν σε 3 διαφορετικά εξεταστικά κέντρα. Δηλαδή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Οπότε το κάναμε αυτό έτσι ώστε να μειώνονται και τα έξοδα, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας για πρόσβαση στους χώρους εξετάσεων των φοιτητών μας. Αλλά επαναλαμβάνω, κατά τη διάρκεια της πανδημίας έγιναν εξ ολοκλήρου για όλους τους φοιτητές όπου και αν βρίσκονται εξ αποστάσεως και θα δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να το συνεχίσουμε και αυτό. Όσον αφορά, συγγνώμη, μου είχατε ρωτήσει και για τα διδακτορικά ή... Ναι, βεβαίως. Ναι.
στις ίδιες περιοχές που ανέφερα πριν, δηλαδή οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, επιστήμες εισαγωγής, θεατρικές σπουδές κ.ο.κ. Βεβαίως, το Πανεπιστήμιο προσφέρει, θα έλεγα, αρκετά μεγάλο αριθμό διδακτορικών θέσεων για πιθανούς φοιτητές, ανάλογα με το πόσους μπορούν να παίρνουν τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι πρέπει και να προεδρεύουν, όχι να επιβλέπουν τους διδακτορικούς φοιτητές. Τώρα να μιλήσουμε και λίγο για τα δίδακτρα, αλλά και για τις υποτροφίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο. Όλοι θα θέλουν να γνωρίζουν αν είναι προσιτά τα δίδακτρα και αν γίνονται κάποιες διευκολύνσεις ή εκπτώσεις. Ναι. Πολύ καλό το ερώτημά σας. Βέβαια, ως δημόσιο πανεπιστήμιο, ίσως θα ήταν καλύτερα να μπορεί να πει κάποιος να μην είχαμε καθόλου δίδακτρα. Όμως, παίρνουμε την κρατική χορηγία από την κυβέρνηση, δηλαδή τον προϋπολογισμό που παίρνουμε ως δημόσιο ίδρυμα. Από την άλλη, όμως, πρέπει να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη του πανεπιστημίου με τα λεγόμενα ίδια έσοδα, δηλαδή τα έσοδα που παίρνουμε και από τα δίδακτρα. Διότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι είναι αντικειμένο το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διότι από ιδρύσεως του, αντικειμένο εννοώ σε σχέση με τα άλλα δύο δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας, που παίρνουν κρατική επιχορήγηση, χορηγία για τους πρωτοπτυχιακούς φοιτητές τους, όπου δια νόμου τα τρία δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου δεν μπορούν να έχουν δίδακτρα. Εμείς δεν παίρνουμε αυτή την κρατική χορηγία. Οπότε αυτό μειώνει κατακόρυφα τον προϋπολογισμό μας, αλλά και την ικανότητά μας να ανοίξουμε προγράμματα σε προπτυχιακό επίπεδο. Μάλιστα, για άτομα που δεν είχαν την ευκαιρία να μπουν σε έναν κανονικό πανεπιστήμιο, που αυτός είναι και σε ένα μεγάλο βαθμό ο ρόλος και ο σκοπός ύπαρξης ενός ανοιχτού πανεπιστημίου, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε στον βαθμό που θα θέλαμε, γιατί ακριβώς δεν έχουμε τα κονδύλια. Έχοντας πει αυτό, το διαχειριστικό κόστος, όπως ονομάζεται, για τα προπτυχιακά μας προγράμματα κυμαίνεται γύρω στις 7.500 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος, δηλαδή για την τριετία, τετραετία που σπουδάζει κάποιος ή και περισσότερο. Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά μας δίδακτρα, κοστίζουν περίπου όλα τα προγράμματα, κάποια είναι λίγο πιο κάτω, κάποια περισσότερο, γύρω στις 5.400 ευρώ πάλι στο σύνολο για να αποκτήσει κάποιος τον τίτλο του Masters. Mm-hmm. Τα διδακτορικά είναι ακόμα πιο φθηνό, θα έλεγα, διότι είναι και μικρότερη η διάρκεια των διδακτορικών σπουδών. Όσον αφορά τώρα κάποιες εκπτώσεις που δίνουμε, όντως το Πανεπιστήμιο προσφέρει εκπτώσεις και υπομορφή υποτροφιών για λόγους κοινωνικο-οικονομικούς, θα έλεγα, δηλαδή που έχουν σχέση με το αν οι φοιτητές μας είναι μονογενείς ή είναι μονογονείς ή είναι πολυτεκνοί ή συγγενείς πρώτου βαθμού που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν ειδική έκπτωση, ή αν είναι λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, άτομα αμαία και ούτω καθεξής. Άρα όλα αυτά, όλες αυτές οι κατηγορίες του πληθυσμού προσφέρουμε ειδικές εκπτώσεις, τώρα δεν τα θυμάμαι να σας πω όλα απ' έξω, και βεβαίως έχουμε και υποτροφίες τόσο για τα λεγόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, αλλά και ανταγωνιστικής φύσεως ή ανταποδοτικής, δηλαδή με την προσφορά εργασίας από πλευράς διδακτορικών ή φοιτητών Masters. Και έτσι λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλετε να στείλετε το δικό σας μήνυμα? Ναι, να πω το παράπονο εκεί που είχα αναφέρει η κυρία Λέξη. Είναι το μόνο από τα τρία, παραλαμβάνω, δημόσια πανεπιστήμια που δεν έχει ιδιόκτητα κτίρια. Και είναι αυτό που πολεμούμε τα τελευταία λίγα χρόνια, ότι θέλουμε και εμείς να μην είμαστε πλέον σε ενοικιαζόμενα κτίρια, διότι δεν συμφέρει πλέον και οικονομικά κυρίως στο Πανεπιστήμιο. Κάνουμε μεγάλες επενδύσεις όσον αφορά την τεχνολογία μας και την περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνολογικού εξοπλισμού μας, και δεν είναι καλό να τα κάνουμε σε κτίρια τα οποία δεν είναι ιδιόκτητα. Οπότε αναμένουμε από την πολιτεία, έχουμε κάνει κρούσεις και στο Υπουργείο Παιδείας και στη Βουλή και σε κόμματα, και αναμένουμε τώρα με την δημιουργία της νέας Επιτροπής Παιδείας της Βουλής να το θέμα να ανακοινηθεί για να αποκτήσει επιτέλους και το Πανεπιστήμιο αυτό τα δικά του ιδιόκτητα κτίρια, ιδιαίτερα ως το χρόνο που κλείνουμε την 20ετία από ιδρύσεως μας, τουλάχιστον με τον Ιδρυτικό Νόμο. Κατά τα άλλα, να κλείσω λέγοντας ότι το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως το λέει και το όνομα του, είναι όντως ανοιχτό και σε ιδέες και σε ανθρώπους. Οπότε, κάντε τον κόπο, μπέστε στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε με τους καθηγητές και τους διοικητικούς λειτουργούς του Πανεπιστημίου και δείτε τι μπορεί να προσφέρει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για εσάς. Από την άλλη, βλέπουμε και τη δική μας
υποχρέωση να προσφέρουμε προς την κοινωνία η οποία μας συντηρεί. Γι' αυτό και προσέχουμε πάντα τι είδους προγράμματα επιλέγουμε να προσφέρουμε, τα οποία να είναι και χρήσιμα αλλά και χρηστικά για τους φοιτητές μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τον χρόνο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλό υπόλοιπο να σας ευχηθώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς τώρα στην Offside να δούμε κάποιες ειδήσεις πριν συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη της ιστοσελίδας. Εξωσχολική Μπουκαράν με μαχαίρια και ρόπαλα σε γυμνάσιο προκάλεσαν επεισόδια φωνές από γονείς οι οποίοι λένε πως έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα. Αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού Biden-Erdogan. Ο πρόεδρος Biden θα συναντήσει τον Πούτιν, αλλά τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μέλλον των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός αγωνίζεται σήμερα η Σάκαρη, η οποία γράφει ιστορία. Πλήρωσε ακριβά τα εγγένεια καταστηματάρχη στην Πάφο, καταγγελία καταστηματάρχη για συνάθρηση και μη τήρηση των μέτρων. Πασικά χαιρετίζει την επαναλειτουργία νυχτερινών κέντρων. Η ανακοίνωση του Πασικά αναλυτικά μπορείτε να την βρείτε στην Offside. Υπουργός Υγείας στέλνει το δικό του μήνυμα με αφορμή τις νέες χαλαρώσεις που ισχύουν από σήμερα. Η Κύπρος κάνει ακόμη ένα βήμα προς την κανονικότητα. Σομαλία, 12 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών εναντίον βάσης στρατού. Και αύριο Παρασκευή δεν θα διεξαχθεί κανένα εξεταστικό μάθημα. 3 μαθήματα στο σημερινό πρόγραμμα των Παγκύπριων εξετάσεων. Πάμε ευθύς αμέσως στην συνάδελφο την Μικαέλα Τιμέσου να μας δώσει όλη την πληροφόρηση από την ιστοσελίδα της Offside. Μικαέλα μου, καλησπέρα. Καλημέρα Χαρούλα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Σε ακούμε. Να κάνουμε αρχή με την Προεδρία της Βουλής, καθώς ούτε η χθεσινή μέρα ξεκαθάρισε το σκηνικό για την... Με συγχωρείτε, να κάνουμε αρχή με την Προεδρία της Βουλής, καθώς ούτε η χθεσινή ημέρα ξεκαθάρισε των σκηνικών με τις διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων να συνεχίζονται μέχρι τέλους με την Ολομέλεια για εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής να είναι καθορισμένη για τις 4 το απόγευμα. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο τραπέζι των... Έχεις επιστροφή, ακούς τη φωνή σου, Μικαέλα μου. Συγγνώμη, Χαρούλα, δεν σε ακούω. Έχεις επιστροφή, να το διορθώσουμε ευθύς αμέσως. Ναι. Ναι, αλλά συνέχισε. Ακούμε μια χαρά. Ωραία. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο τραπέζι, ως επίσημες υποψηφιότητες βρίσκονται η Ανίτα Δημητρίου με 17 ψήφους από το ΔΣ, τον Νικόλα Παπαδόπουλο με 9 ψήφους του ΔΥΚΟ, τον Χρήστο Χρήστου με 4 ψήφους στο ΕΛΑΜ, αλλά και τον Χαράλαμπο Θεπέμπτου με 3 ψήφους στο Κίνημα Οικολόγων. Ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η υποψηφιότητα Άντρου Κυπριανού, ο οποίος αναμένεται αρχικά να έχει τη στήριξη των 15 βουλευτών του ΑΚΕΛ. Για την ώρα, κλειστά τα χαρτιά τους κρατούν η ΕΔΕΚ και η ΔΥΠΑ, με τον Μαρίνο Σιζόπουλο ωστόσο να παίρνει το βράδυ της Εντάρτης εξουσιοδότηση από το πολιτικό γραφείο του κινήματος να χειριστεί η κοινοβουλευτική ομάδα το θέμα ανάλογα με τη διαμόρφωση των δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ψηφοφορίας στη βάση των αρχών από το πολιτικό γραφείο καθόρισε. Παράλληλα, του δόθηκε εξουσιοδότηση εφόσον κρίνει αναγκαίο να θέσει την υποψηφιότητά του στη διάθεση του κοινοβουλευτικού σώματος. Όπως πληροφορείται η Offside, στην ΕΔΕΚ αποκλείουν με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τόσο υποψηφιότητα Ανίτας Δημητρίου όσο και Άντρου Κυπριανού. Αναλόγως των σημερινών εξελίξεων στην ΕΔΕΚ, αναμένεται να κινηθούν είτε προς την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου, αναμένοντας και την τελική στάση ΑΚΕΛ σε δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία, χωρίς να αποκλείεται και η υποψηφιότητα του ίδιου του Μαρίνου Σιζόπουλου, εάν υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες εκλογής. Από εκεί και πέρα, ερωτηματικό αποτελεί η στάση της ΔΥΠΑ, καθώς στο παρασκήνιο λέγεται ότι υπήρξε προσέγγιση προς το ΑΚΕΛ για ψήφιση Άντρου Κυπριανού, έτσι ώστε να υπάρξει ρήγμα στη συνεργασία με το ΔΥΚΟ. Εάν τελικά η ΔΥΠΑ κινηθεί τελικά προς το ΑΚΕΛ, αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό εξαιτίας και των καλών σχέσεων που διατηρεί ο Μάριος Καρογιάννη με τον Πρόεδρο Δημοκρατίας και αν θα διακινδυνεύσει αυτές να διαταραχθούν εν ώψη μάλιστα και του ανασχηματισμού που προωθείται από πλευράς κυβέρνησης.
Να πούμε τέλος, Χαρούλα, ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα υπάρξει και ενημέρωση από την ιστοσελίδα μας. Και να περάσουμε στα πιστοποιητικά εμβολιασμού για ταξίδια και να πούμε πως συνεχίζεται η έκδοσή τους για όσους θέλουν να ταξιδέψουν εντός Ιουνίου. Φαίνεται ότι οι Κύπροι, Χαρούλα, ετοιμάζουν για τα καλά τις βαλίτσες για τις διακοπές. Συγκεκριμένα, από την περασμένη 3η 8 Ιουνίου, όσοι πολίτες επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, μεταβαίνουν σε 5 συγκεκριμένα σημεία ανά το Παγκύπριο, όπου με την προσκόμιση της κάρτας εμβολιασμού και του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου για σκοπούς ταυτοποίησης, εκδίδονται τα πιστοποιητικά στα ελληνικά και στα αγγλικά. Μιλώντας στην offsite, η Δόκτωρ Όλγα Καλακούτα, αναπληρώτρια διευθύντρια ιατρικών υπηρεσιών, ανέφερε πως τις δύο πρώτες ημέρες εκδόθηκαν περίπου 1.500 πιστοποιητικά εμβολιασμού. Συγκεκριμένα, την Τρίτη εκδόθηκαν συνολικά 796 πιστοποιητικά, ενώ μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης εκδόθηκαν άλλα 664. Στο μεταξύ, για τα ταξίδια στην Ελλάδα δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού και οι δικαιούχοι μπορούν να παρουσιάζουν την κάρτα εμβολιασμού που δίνεται από τα εμβολιαστικά κέντρα. Η χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού θα καταργηθεί αυτόματα με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID από την 1η Ιουλίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς ταξιδιού. Όσον αφορά τώρα τους προορισμούς που επιλέγουν οι Κύπροι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, κύριο Χάρη Παπαχαραλάμπους, ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων των Κυπρίων είναι η Ελλάδα και τα όμορφα νησιά της, κυρίως η Κρήτη, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα. Άλλες χώρες τις οποίες επιλέγουν οι Κύπροι είναι η Τσεχία, η Αυστρία, η Σλοβακία και η Γερμανία. Περισσότερα για το θέμα αλλά και για τα σημεία για έκδοση πιστοποιητικών οι τηλεθεατές μπορούν να βρουν στην offsite. Και να κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά τους νεοσύλλεκτους. Παρά την βελτίωση των επιδημιολογικών δεικτών και τις νέες χαλαρώσεις που ισχύουν από σήμερα Πέμπτη, εντούτοις η κατάταξη των νεοσυλλέκτων της ΕΣΟ 2021 θα γίνει με βάση τα περσινά δεδομένα. Δηλαδή, όπως αποφασίστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά για κατατάξη, θα χρησιμοποιηθούν τα κέντρα νεοσυλλέκτων της Λεμεσού, της Λάρνακας, Πάφου και Αθαλάσσας. Αμέσως μετά την κατάταξη, οι νεοσύλλεκτοι θα μεταβούν στις μονάδες που θα υπηρετήσουν. Όσοι υλοποίησαν τη διαδικασία μέσω της ειδικής πλατφόρμας, ταυτόχρονα έλαβαν για πρώτη φορά το σημείωμα πρόσκλησης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, καθώς και οδηγίες για την παραλαβή των υλικών κατάταξης και την εξέταση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Μάλιστα. Παράλληλα, όσοι νεοσύλλεκτοι επιθυμούν, θα εμβολιαστούν πριν την κατάταξή τους και γι' αυτό το σκοπό υλοποιείται ήδη το πλάνο του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Φρουράς. Σημειώνεται, Χαρούλα, ότι μετά την διαδικασία υγειονομικής εξέτασης, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα ενημερωθούν για την ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής των αθλητικών και γραπτών εξετάσεων για την επιλογή των υποψηφίων εφέδρων ανθυπολογαγών και των υποψηφίων για τις ειδικές δυνάμεις, καταδρομής, στρατονομία, ΟΗΚ, που θα πραγματοποιηθούν πριν την κατάταξη. Παράλληλα, να πούμε ότι οι νεοσύλλεκτοι δήλωσαν την επιθυμία τους να φοιτήσουν ως δόκιμοι αξιωματικοί. Η θέση των δοκίμων που αναλογούν στους Κύπριους θα ξεκαθαρίσει σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά τις θέσεις που θα παραχωρήσει η Ελλάδα. Αυτά μέχρι στιγμής, Χαρούλα. Μικαέλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο να σου ευχηθώ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή Offsite on Air. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Καλό υπόλοιπο. Καλή σας μέρα.